Έχουμε μαζί μας τη Σοφία την Παπαδάκη, την εκπαιδευτικό της παρέας, η οποία θα μας μιλήσει, θα μας αναλύσει για το θέμα της καλοκαιρινής μελέτης. Που... Καλοκαιρινή μελέτη ακούγεται λίγο κακό. Ναι, ξέρεις τι συμβαίνει. Καλοκαιρινή μελέτη για γυμνάσιο Λύκειο, ναι, να το καταλάβω. Ναι, γιατί προετοιμάζεις. Για το δημοτικού... Όχι, ε. Δεν ξέρω, θα μας πει. Όμως. Μπορεί να υπάρχει ένας ωραίος τρόπος. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα ξανά, κορίτσια. Καλοκαιρινή μελέτη λοιπόν. Από τη μία λέμε καλό καλοκαίρι. Ναι. Και απ' την άλλη λέμε καλή σχολική χρονιά εμείς με κάποιους από τους μαθητές, μικρούς και μεγάλους, όσο και φαίνεται παράξενο. Η καλοκαιρινή μελέτη είναι πάρα πολύ σημαντική για την επανένταξή μας στο σχολικό περιβάλλον από Σεπτέμβρη. Είναι συνήθως φαινόμενο τα παιδιά του Λυκείου κυρίως, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα σήμερα, τελειώνοντας την πρώτη Λυκείου να ξεκινούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες. Κατανοητό. Τι γίνεται τώρα με ένα παιδί του δημοτικού ή του γυμνασίου. Τελειώνοντας κάθε τάξη στο γυμνάσιο, εκεί πια μετά τις εξετάσεις, μετά τους βαθμούς, κάθε παιδί λίγο ή πολύ ξέρει και αντιλαμβάνεται ποια είναι τα μαθήματα στα οποία υστερεί και τι είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να ξέρει και να μάθει και ποιες είναι οι γνώσεις οι οποίες θα πρέπει να καλύψει αν δεν τις κατέχει για να πάει στην επόμενη τάξη. Η καλοκαιρινή μελέτη λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το παιδί να δουλέψει χωρίς να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, χωρίς να στερηθεί τις καλοκαιρινές του διακοπές, τις εξόδους και την ξεκούρασή του. Δεν έχει άλλες υποχρεώσεις, άρα και εμείς μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα και το παιδί θα κουράζεται πολύ. Τώρα τι γίνεται με τα παιδιά του δημοτικού. Συνήθως η καλοκαιρινή μελέτη αφορά παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος για ένα παιδί που δυσκολεύεται ήδη πάρα πολύ μέσα στη σχολική χρονιά να δουλέψει πάνω στις αδυναμίες του. Μιλάμε εννοείται για ώρες λίγες, αλλά η δουλειά που γίνεται είναι ιδιαίτερα ποιοτική. Και να τελειώσω πάνω σε αυτό, δεν αναφέρομαι μόνο στα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Εκεί μετά την Τρίτη, που το παιδί θα πρέπει να κατέχει βασικά πράγματα στα μαθηματικά και τη γλώσσα, θα πρέπει λίγο να ελέγξουμε μετά το τέλος της χρονιάς ποιες είναι οι γνώσεις που ξέρει το παιδί. Αν δούμε ότι ένα παιδί, ιδιαίτερα στην Τρίτη και την Πέμπτη τάξη, που είναι τάξη σταθμός και τάξη κομβικές, αν δούμε ότι το παιδί δεν κατέχει τις γνώσεις που χρειάζεται, καλό θα είναι να έχει μια βοήθεια σε ένα διάστημα 2 μηνών να καλύψει όλα τα κενά για να προχωρήσει πιο δημιουργικό στη νέα χρονιά. Είπες ότι δεν χρειάζονται πάρα πολλές ώρες κατά το καλοκαίρι. Πόσες ώρες περίπου χρειάζονται τη βδομάδα ή τη μέρα? Νομίζω ότι 2 με 3 ώρες την εβδομάδα είναι ιδανικές για ένα παιδί δημοτικού και γυμνασίου. Για το παιδί του Λυκείου τώρα πάμε σε άλλα επίπεδα, γιατί είναι πολλά τα μαθήματα τα οποία πρέπει να δουλέψει, είναι διαφορετικά τα πράγματα. 2 με 3 ώρες. Πριν φτάσουμε στο σημείο καλοκαιρινή μελέτη, επειδή καμιά φορά ακούμε και από ψυχολόγους και από παιδοψυχολόγους κυρίως, χρειάζεται ένα διάλειμμα μετά το σχολείο και μετά να μπούμε σε αυτό το κομμάτι? Βέβαια. Εννοείται ότι χρειάζεται ένα διάλειμμα εκεί 1 με 2 εβδομάδες και μετά το παιδί να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο σταματάει κάπου στον Αύγουστο και πάλι το παιδί λίγο πριν ξεκινήσει το σχολείο έχει το περιθώριο να ξεκουραστεί. Καλοκαιρινή μελέτη δεν είναι κάτι τρομερό, δηλαδή πολλά παιδιά ακούνε πω θα πάω πάλι σχολείο, θα έχω μάθημα, διάβασμα. Δεν είναι τίποτα, γιατί το παιδί είναι ελεύθερο από κάθε είδους υποχρέωση. Δεν έχει σχολείο που εκεί αφιερώνει τις περισσότερες ώρες της ημέρας, δεν έχει υποχρεώσεις. Η μόνη δέσμευσή του είναι η ώρα που δουλεύει με το δάσκαλό του και ίσως και κάποια μικρή ώρα που θα πρέπει να μελετήσει. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί δεν χάνει τελείως την επαφή του με τα μαθήματα. Ακριβώς. Γιατί λέμε ότι είναι 3 μήνες καλοκαίρι και 3 μήνες είναι παιχνίδι, έχω ξεχάσει να διαβάζω, δεν μπαίνω στη διαδικασία εύκολα να ξαναρχίσω. Αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα για το γυμνάσιο Λύκειο. Αυτό είναι πολύ κακό όμως. Δεν πρέπει να αποκοπεί. Το δημοτικό τώρα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται τόσο. Πολλά παιδιά με κάποια προβλήματα στο λόγο και αργότερα και στο κομμάτι της διδασκαλίας ακολουθούν κάποια προγράμματα πέρα από το κομμάτι του σχολείου και κάποια προγράμματα με λογοθεραπευτές. Αυτά τα προγράμματα λειτουργούν συνδυαστικά, δηλαδή ο λογοθεραπευτής δουλεύει μαζί με το δάσκαλο, με τον ειδικό παιδαγωγό. Εάν ένα παιδί διακόψει όλη αυτή την προσπάθεια για ένα μεγάλο διάστημα, στην πραγματικότητα είναι σαν να έχει πετάξει πίσω όλη αυτή την προσπάθεια και τον κόπο μιας χρονιάς. Δηλαδή θα πρέπει όλο αυτό που γίνεται, η προσπάθεια του να είναι συστηματική
Σοφία, στα γιατί παιδιά. Ναι, στα παιδιά του γυμνασίου ηλικίου ή στα παιδιά με τις μαθησιακές δυσκολίες, ναι, σύμφωνα όλα αυτά. Στο παιδί όμως του δημοτικού που δεν έχει απαραίτητα τόσο κενά, ίσως κάποια περισσότερη προσοχή χρειάζεται. Εάν μια μαμά που είναι της άποψης ότι με ένα βοήθημα ή με ένα βιβλίο παιχνίδι τύπου γνώσεων μπορεί να καλύψει αυτή τη μελέτη, την καλοκαιρινή μελέτη. Πάντα εξαρτάται από το παιδί και ποια είναι τα κενά που πρέπει να καλυφθούν. Ένα παιδί που τελειώνει την πρώτη δημοτικού και ακόμα δεν έχει κατακτήσει την ανάγνωση, ακόμα δεν έχει κατακτήσει το γραπτό λόγο, εκεί δυστυχώς το βοήθημα και οι ασκήσεις γνώσεων δεν μπορούν να βοηθήσουν. Ένα παιδί που τελειώνει την πέμπτη δημοτικού και δεν έχει ακόμα μάθει βασικές συντακτικές έννοιες, δεν μπορεί δυστυχώς να βοηθηθεί μόνο του. Εγώ γενικότερα δεν είμαι υπέρ των πολλών ωρών διδασκαλίας. Καλό είναι τα παιδιά να ζουν την παιδική τους ηλικία, όμως όταν υπάρχει ανάγκη, θα πρέπει τα προβλήματα να λύνονται στην ώρα τους, γιατί όσο τα αφήνουμε, γίνονται όλο και μεγαλύτερα. Ναι, έτσι είναι. Είναι πολύ λογικό. Και επίσης, και να μην έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία, και αναφέρομαι στα παιδιά του δημοτικού, που ίσως να μην είναι τόσο απαραίτητο, όμως μπορεί να γίνει καλύτερος και καλύτερος μαθητής και στην επόμενη τάξη να προετοιμαστεί σωστά, ακόμα και να μην έχει. Μπορεί να βελτιωθεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει λίγο να καταλάβουμε. Πρωτίστως εμείς, για να το καταλάβουν και τα παιδιά, αυτό που έχω πει και άλλες φορές, το διάβασμα δεν είναι μια διαδικασία άσχημη και δύσκολη και αναγκαστική. Ακόμα και το να βάλω το παιδί στη διαδικασία το καλοκαίρι να διαβάσει ένα λογοτεχνικό βιβλίο, να το πάρει μαζί τους διακοπές, να πάρει αυτό που είπατε, ένα βιβλίο με ασκησούλες γνώσεων και να τις κάνει, είναι κάτι που θα βοηθήσει το παιδί για να μπει στη διαδικασία να καταλάβει ότι το διάβασμα δεν είναι κάτι που το κάνω μόνο όταν πάω στο σχολείο, το χειμώνα που είναι ανοιχτά τα σχολεία. Έχουμε βάλει τα παιδιά στη διαδικασία να έχουν την άποψη ότι διαβάζω μόνο όταν είναι ανοιχτά τα σχολεία. Όταν κλείσει το σχολείο δεν κάνω τίποτα άλλο. Ξεκουράζομαι. Και το διάβασμα δεν είναι και μια διαδικασία που κουράζει το παιδί. Και αυτό θα πρέπει πρώτα να το συνειδητοποιήσουμε εμείς, να το περάσουμε στο παιδί για να λειτουργήσει και πρακτικά. Και να περάσουμε στο παιδί ότι δεν είναι αγκαρία το διάβασμα. Οπότε μπορείς να το βάλεις και στις διακοπές σου. Πολύ να το σημαντικό. Και νομίζω ότι αν μπει στην ψυχολογία του παιδιού η διαδικασία αυτή της καλοκαιρινής μελέτης και μάθησης, θα γίνει και πιο ευχάριστη για το χειμώνα. Γιατί θα γίνει με μια άλλη. Είναι όπως η γυμναστική στους μεγαλύτερους. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε να ξεκινήσω λίγο γυμναστήριο για να φτιάξω κάποια πράγματα στο σώμα μου. Και πολλοί έχουν αυτή την αίσθηση ότι και η γυμναστική είναι μια διαδικασία δύσκολη και επίπονη. Ενώ στην πραγματικότητα, όταν το εντάξει στην καθημερινότητά σου, είναι κάτι που σου φέρνει δεξία, χαρά, ευεξία. Ναι, και μετά το κάνεις και πολύ πιο εύκολα και ευχάριστα. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το διάβασμα. Όσο πιο νωρίς το καταλάβει το παιδί και το καλλιεργήσουμε, τόσο καλύτερα θα είναι και αργότερα. Και να σας συμπληρώσω, Σοφία μου, όσον αφορά τη γυμναστική, δεν κάνουμε γυμναστική μόνο 2 μήνες πριν από το καλοκαίρι ή τρεις. Ναι, για να είναι τρόπο ζωής. Είναι τρόπο ζωής, υγείας και ευεξίας. Το ίδιο ισχύει και με το διάβασμα. Γιατί πολλές φορές σε συζήτηση με μαμάδες, ο μεγάλος προβληματισμός είναι, ας πούμε, το μάθημα της έκθεσης. Και μου λένε μαμάδες, μα πότε πρέπει, ας πούμε, το παιδί να ξεκινήσει να δουλεύει την έκθεση? Μήπως είναι πολύ μικρό να ξεκινήσει το δημοτικό? Μήπως όταν λίγο ένα χρόνο πριν να δώσω πανελλήνιες? Η έκθεση είναι ένα μάθημα το οποίο δεν διδάσκεται σε 1-2 χρόνια. Είναι μάθημα το οποίο θέλει δουλειά χρόνων. Και δεν είναι μόνο η διδασκαλία του δάσκαλου απέναντι στο παιδί. Είναι η επαφή με τα βιβλία, η επαφή με μια εφημερίδα, η επαφή γενικότερα με το έντυπο υλικό. Αυτό πρέπει να το καλλιεργήσω στο παιδί. Αλλά και να διδασκόταν σε 1 ή 2 χρόνια η έκθεση, σίγουρα αν την κάνεις παραπάνω χρόνια από μικρός, θα γίνεις καλύτερος και θα φτάσεις στο σημείο στην τρίτη ηλικίου να γράψεις μια έκθεση η οποία θα είναι αξιοζήλευτη και δεν θα την έγραφες αν έκανες μόνο 2 χρόνια. Το παιδί πρέπει να μάθει να διαβάζεις και ένα βιβλίο παραπάνω, εννοείται ότι θα αναπτύξεις και το λεξιλόγιο σου, εννοείται ότι θα μπεις και πιο εύκολα σε όλη αυτή τη διαδικασία που δεν θα έρθει έτσι απότομο βουνό, ναι, να βρω καλύτερες λέξεις, ναι, να έχω καλύτερο συντακτικό. Είναι όλα ένα σύνολο πράγματα. Η τέχνη του λόγου καλλιεργείται με ποικίλους τρόπους. Τρόπος. Δεν είναι μόνο η διδασκαλία. Έτσι ακριβώς, Σοφία. Και σε ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές αυτές. Καλοκαίρι έρχεται, αλλά είναι αυτό. Το καλοκαίρι είναι όμορφο, ακόμα πιο όμορφο, είναι δημιουργικό. Και παραγωγικό. Έτσι. Και τα συνδυάζει όλα. Και ξεκούραση και δημιουργία σε όλους τους τομείς. Και καμιά φορά μας πιάνουν εκπαιδευτικοί ή ψυχολόγοι και λέμε μα το παιδί πιέστηκε απότομα στο λύκειο, γιατί το έχουμε δει και αυτό. Δεν έχει μάθει να πιέζεται λίγο στο παραπάνω. Δημοτικό, λίγο στο γυμνάσιο, ώστε να μην έρθει
έρθει απότομη η πίεση αυτή, όταν έρθει απότομα η πίεση στο λύκειο, καμιά φορά δικαιολογείται και επειδή δεν έχει πιεστεί ποτέ ξανά. Γιατί δεν έχει μάθει το παιδί να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι τα προβλήματα πρέπει να λύνονται στην αρχή. Όταν το παιδί μάθει να πειθαρχεί και να έχει ένα οργανωμένο διάβασμα και να το έχουμε μοιήσει κι εμείς αυτή τη διαδικασία, τότε νομίζω ότι και η τρίτη ηλικία θα είναι και πολύ πιο λιγότερο επώδυνη για το παιδί. Βέβαια, και τα συνδυάζουμε όλα και αισθανόμαστε και παραγωγικοί όλους τους μήνες του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σου. Και καλό καλοκαίρι, λοιπόν. Καλό καλοκαίρι. Με μελέτη χωρίς μελέτη. Καλό καλοκαίρι και δημιουργία σε όλους τους τομείς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, λοιπόν, Σοφία Παπαδάκη μαζί μας.